Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την κατακόρυφη μείωση των προϋπολογισμών τους συζήτησαν οι εκπρόσωποι των μπασκετικών σωματείων της Πελοποννήσου σε άτυπη γενική συνέλευση που έκαναν στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας τόνισαν πως η κατάσταση είναι στα όρια του συναγερμού, καθώς η πολιτεία αποφάσισε να μειώσει κατά 50% τον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας. Συναντήσεις των εθνικών μας ομάδων από αγώνες που ψάχναμε τα μέλη του ειδικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας να βάλουμε από κάνα 500 χιλιάρικο για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα έξοδα και τα τρέχοντα. Αυτά τα χρήματα λοιπόν έρχονται και με αυτόν τον τρόπο η Ομοσπονδία θα επιστρέψουν στον προϋπολογισμό της, το τακτικό και κάποια άλλα ποσά που έχει χάσει από τις καταστάσεις. Αυτά όμως όλα δεν έχουμε πλέον κάνει την πολυτέλεια να τα συζητήσουμε ή να χαρούμε με αυτά που έχουμε στις ελίκτες, αν ληφθεί υπόψη ότι το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, πληροφορηθήκαμε από το στόμα του Ελληνικού Γραμματέα Αθλητισμού σε μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ολυμπιακή Επιτροπή, ότι δυστυχώς το κράτος, στην κατάσταση που είναι, δεν μπορεί να μας εγγυηθεί παρά μόνο το 50% ή το 67% κατά την ευτυχέστερη εκδοχή του προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας. Τι σημαίνει αυτό σε νούμερα? Κατεβάσαμε τα πάνω, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, μειώσαμε τα έξοδα, προσπαθήσαμε να νοικοκυρευτεί το πράγμα και με τα 3 εκατομμύρια που είχαμε στα χέρια μας ως συγκεκριμένο προϋπολογισμό, είναι η πρώτη χρονιά που η Ομοσπονδία στο τέλος του χρόνου θα έχει κέρδος το οποίο πλεονασματικό δηλαδή απολογισμό, το οποίο θα διέθεται για να καλύψει κάποιες από τις παλιές της υποχρεώσεις. Ξαφνικά, η πολιτεία μας ενημερώνει ότι και μάλιστα με τέλος Σεπτεμβρίου, όταν τα 2/3 του χρόνου έχουν ήδη βγει και τα 2/3 των δαπανών αναγκαστικά έχουν ήδη γίνει, ότι στην καλύτερη περίπτωση σε 2-3 εκατομμύρια θα πάρουμε 2, στη χειρότερη θα πάρουμε μόνο 1,5. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό προκαλεί ένα τεράστιο πρόβλημα στην λειτουργία της, είναι μια απρόπτη μεταβολή συνθηκών, όπως λέμε στα νομικά, κατάσταση ανάγκης ανωτέρα βία, άλλη νομική όρη, που μας υποχρεώνει να επαναξιολογήσουμε τα πάντα, δυστυχώς. Διότι θα ήταν απλό και εύκολο να πούμε ότι συνεχίζουμε να εκτελούμε τα πρωταθλήματά μας, παράδειγμα, όπως πριν, θα βάζουμε την Ομοσπονδία κανένα 500 ακόμη μέσα. Οι δαπάνες των πρωταθλημάτων 11-12. Το για το κομμάτι που διεξαγόταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου ήταν με τα μέχρι σήμερα δεδομένα γύρω στις 500.000. Θυσία για να αντέξουμε. Πόσες άλλες θυσίες θα κάνουν οι Έλληνες? Έρχονται χαράτσα με το ρεύμα, έρχονται τόνα, έρχονται τ' άλλο. Τα πληρώνουμε και για τους γεννητές. Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει, μήπως έπρεπε γιατί τυχαίνει να είμαι μέλος στο ΔΣΣΜ της ΕΙΟ. Μήπως έπρεπε τότε που συναντηθήκατε στην Ολυμπιακή Επιτροπή να είσαστε πιο σκληροί όλοι οι πρόεδροι, όλες οι ομοσπονδίες απέναντι στο Γενικό Γραμματέα? Πιο σκληροί από ό,τι είσαστε. Γιατί δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, να ρίχνουμε όλα στις πλάτες των Ελλήνων. Κάποια στιγμή και αυτοί θα φτάσουν στο απροχώρητο. Δεν λέμε ότι με αυτό που μας λέτε εσείς φτάνουμε στο απροχώρητο, αλλά δεν θέλει. Το ποτήρι γεμίζει εσύ λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα, κάποια στιγμή δεν θα παίρνει άλλο. Και είναι κρίμα να την πληρώσει ο αθλητισμός. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος αν άκουγα από εσάς, βέβαια δεν είναι αθλητικό καθαρά το θέμα, να μας λέγατε γιατί τα χρήματα πάνε ανεξέλεγκτα στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με αποτέλεσμα, 44 πόσα είναι. Με αποτέλεσμα, εάν η Ένωση, η κάθε Ένωση, κόψει ένα παράβολο και λέει για συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα, ανεξάρτητα, είναι 150 ευρώ. Όπως δίναμε ένα παράβολο 50 ευρώ για να συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα αναπτυξιακών ή οτιδήποτε. Δηλαδή, άμα συμμετείχαμε σε 3 αναπτυξιακά, συν το γυναικείο, ήταν 200 ευρώ. Αυτό ήταν δικλίδα για να μην φεύγετε. Να μην φεύγουμε. Δεν έχει. Το θέμα είναι. Δεν ήταν, παρέμενε χωρίς να διαχειρίζεστε. Εντάξει, εδώ είναι τώρα η διαχείριση των διαιτησίων. Δηλαδή, εάν όλα τα σωματεία πούμε ότι θέλουμε για τη διαιτησία 10.000 ευρώ, π.χ. για να γίνει το πρωτάθλημα, σε κάθε ένωση οτιδήποτε, γιατί να μην επομιστεί όλα τα σωματεία μισόποσα, 150 ευρώ είναι του κάθε σωματείου, 200 είναι. Κατέβασε 4
θες να συμμετέχεις σε όλα τα αναπτυξιακά και στο γυναικείο, 150 ευρώ. Δεν θέλεις να συμμετέχεις, πάλι 150 ευρώ. Το γιατί, όταν δεν δηλώνεις και λες ότι δεν βάζω παράβολο για όλο, μόλις φτάνουμε στην κλήρωση, αποχωρούν. Γιατί δεν με βολεύει εμένα να πάω στο αργοστόλι, θα αποχωρήσω. Με αποτέλεσμα τι γίνεται. Γίνεται φαύλος κύκλος στους ομίλους και οτιδήποτε. Και κάνουμε πρωτάθλημα στην ουσία. Κάνουμε πρωτάθλημα ομίλων τριών ομάδων. Ενώ όταν είναι όμως το παράβολο είναι συγκεκριμένο για όλα τα σωματεία, για τη συμμετοχή τους, θα ξέρουν από την αρχή αν θα δηλώσουν συμμετοχή ή όχι. Την τροποποιητική πρόταση του κ. Μπεκιάρη, είτε να πληρώνουν οι ομάδες τη διαιτησία, ειδικά στις δικές μας περιπτώσεις, γιατί μιλήσανε δύο κύριοι, ένας κύριος και μια κυρία που δεν νομίζω ότι έχουν αντρικό και γυναικείο, που δεν πληρώνουν διαιτησία. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η απόφαση αυτή και να την προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να πληρώνονται πριν τον αγώνα ή θα πληρώνονται μέσω της ενώσεως. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξετε, κύριε Πρόεδρε, είναι εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε. Θέλουμε και από την πλευρά και της Ομοσπονδίας αλλά και της ενώσεως τουλάχιστον να μας υποσχεθείτε ότι και εσείς θα οργανωθείτε σε τέτοιο σημείο ούτως ώστε τα οδηπορικά μας, αυτά που δικαιόμαστε, να τα παίρνουμε στην ώρα τους. Δηλαδή δεν είναι τίποτα για μένα 350 ευρώ που θα μου στοιχήσουν φέτος οι διαιτησίες μπροστά σε αυτά που χάνω όλη τη χρονιά με αυτά που δεν παίρνω. Δηλαδή κάπου βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος κατά αυτόν τον τρόπο.